«Δεν είναι πια μυστικό» είναι ο τίτλος του συγκινητικού τραγουδιού που συνέθεσε η Ολίνα Μπακ, απόφυτος του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, μουσικός, στιχουργός, παραγωγός και performer, με αφορμή τα γενέθλια της Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλικών Βλαστοκυτάρων Κρήτης. Είναι μια ιστορία πίσω από αυτό, το τραγούδι περιγράφει το πώς ένας νεαρός άντρας αρρωσταίνει από οξία λευκαιμία και πώς συνεχίζει η ζωή του κανονικά μέσα από αυτή τη δωρεά. Είναι αλήθεια. Δεν είναι πια μυστικό. Το ομφαλικό αίμα θεραπεύει και αναγεννά. Το μήνυμα είναι να μην πετάγεται κάτι που μπορεί να δώσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο. Η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυτάρων Κρήτης της Αιματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου φέτος συμπληρώνει 5 χρόνια λειτουργίας. Η ρυθμή της είναι καλή, πάντα βέβαια. Εμείς λέμε ότι μπορούμε να πάμε και καλύτερα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Ακολουθώντας μια στρατηγική εξωστρέφειας, η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυτάρων έπεισε τους επιστήμονες και τους γονείς για τη σημαντικότητα της δωρεάς ομφαλικού αίματος. Στα χρόνια αυτά έχουν έρθει σε εμάς μάλλον 3.000 γονείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και 3.000 οι μονάδες που κρατιούνται. Πάντα υπενθυμίζω το μεγάλο ποσοστό της απορριψιμότητας αυτών των μονάδων. Επομένως, θέλουμε όσο γίνεται περισσότεροι γονείς να φέρνουν το ομφαλικό αίμα στην τράπεζα, στην τράπεζά μας ή σε οποιαδήποτε δημόσια τράπεζα, προκειμένου να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να εμπλουτίζεται η παγκόσμια δεξαμενή δοτών για τους ασθενείς εκείνους που έχουν ανάγκη να μεταμοσχευτούν και πάσχουν από αιματολογικά νοσήματα. Και μπορεί να ακούγεται μεγάλος ο αριθμός των δωρεών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, όμως στην πραγματικότητα είναι πολύ λίγες σε σχέση με τις δυνατότητες της Κρήτης. Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι αυτό το 3.000 που φτάνει σε εμάς αντιστοιχεί περίπου στο 10% των γεννήσεων στην Κρήτη. Επομένως έχουμε ένα τεράστιο περιθώριο να δουλέψουμε, κυρίως με ενημερώσεις. Και γιατί οι γονείς όταν ενημερώνονται και ενημερώνονται σωστά, έχουμε διαπιστώσει ότι θέλουν πάρα πολύ να προσφέρουν. Και αν ακόμα δεν έχετε πιστεί ή αν έχετε απορίες αναφορικά με τη διαδικασία συλλογής και φύλαξης του ομφαλικού αίματος, τη διαφορά της δημόσιας από την ιδιωτική φύλαξη, της χρήσης του ομφαλικού αίματος, η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυτάρων Κρήτης διοργανώνει μια ελεύθερη ζωντανή διαδικτυακή ενημέρωση. Διαθέσουμε όλο το χρόνο για να λύσουμε απορίες από τις πιο απλές μέχρι τις πιο σύνθετες, δηλαδή από το τι είναι το ομφαλικό. Ό,τι απορίες τέλος πάντων έχουν οι γονείς, εμείς θα είμαστε τη Μεγάλη Τρίτη το απόγευμα, 5 με 6 στη διάθεσή τους και περισσότερο εφόσον υπάρχουν ερωτήσεις. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή διαδικτυακή, προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα.